Από τα ριζώματα ημαθίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το ψηφιακό σχολείο με επίκεντρο το ψηφιακό φροντιστήριο. Η Ναντίν Χαρδαλιά θα μας πει τι περιλαμβάνει και από πότε θα εφαρμοστεί, Ναντίν. Για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων στην πράξη έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Ελένα, αναφερόμενος στο ψηφιακό σχολείο και δει το ψηφιακό φροντιστήριο που αναμένεται να βοηθήσει κυρίως μαθητές που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, είτε δεν έχουν οικονομική δυνατότητα οι γονείς τους για φροντιστήριο. Το ψηφιακό σχολείο, να πούμε ότι θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και σε αυτό θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διαδικτυακά μαθήματα, ακόμη και ψηφιακά οι απουσίες των παιδιών, αλλά και ενημέρωση των γονέων για την επίδοση των παιδιών τους και τις απουσίες τους. Ενώ το ψηφιακό φροντιστήριο ξεκινά άμεσα σε πρώτη φάση από σήμερα τη λειτουργία του, σε πρώτη φάση με τα μαθήματα των νέων ελληνικών και των μαθηματικών για τις τάξεις του γυμνασίου, ενώ από το Σεπτέμβριο θα εφαρμοστεί σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι μαθητές της τρίτης λυκείου που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές θα μπορούν να έχουν ουσιαστικά ένα ψηφιακό φροντιστήριο, πρόσβαση δηλαδή είτε ζωντανά είτε μαγνητοσκοπημένα σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Σε ευχαριστούμε, Ναντίν, και θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει αντιμετωπίζουμε στην πράξη κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες. Δεν θέλω να αισθάνεστε ότι επειδή επιλέγετε εσείς και οι γονείς σας να ζείτε στην ελληνική επαρχία, σε ένα πιο απομονωμένο χωριό, ότι στερείστε ευκαιριών. Και γι' αυτό επιμένουμε τόσο πολύ στη χρήση της τεχνολογίας.